σε ένα παιχνίδι με υψηλό βαθμό δυσκολίας απέναντι στον Ιωνικό, με τους φιλοξενούμενους να καίγονται για την νίκη που θα τους έδινε την πρωτιά στον όμιλο και θα τους έστελνε στο Final Four του πρωταθλήματος νέων του Super League 2, η K19 του Γιούχτα ήθελε να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο. Παίζοντας για τελευταία φορά φέτος εντός έδρας, οι νέοι του Γιούχτα, παρότι δέχτηκαν γκολ στο 18 με σκόρερ του Ιωνικού τον Ντόβα, που εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων, πάλεψαν στη συνέχεια και διαμαρτυρήθηκαν για ένα πέναλτι που έγινε σε ανατροπή του Καρπαθάκη. Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν νωρίς τα τέρματά τους με εύστοχο πέναλτι του Ντόβα. Ο Γιούχτας είχε στη συνέχεια δύο ευκαιρίες για να μειώσει το σκορ. Στο 68 από τη σέντρα του Ντουράκη, ο Κωστάκης βρέθηκε σε πλεονική θέση, αλλά η προβολή του δεν βρήκε στόχο. Ενώ στο 70 σε απευθείας φάουλ του Μαυροζαχαράκη, μπλόκαρε την μπάλα ο αντίπαλος γκολκίπερ. Από εκεί και πέρα ο Ιωνικός πέτυχε δύο ακόμη γκολ από αντιπιθέσεις, τις οποίες εκμεταλλεύτηκαν ο Αράτος 75 και ο Ντόβας δύο λεπτά αργότερα, κάνοντας προσωπικό χατρίκ και ανεβάζοντας το σκορ στο 0-4, με την K19 του Γιούχτα να έχει ένα ακόμα παιχνίδι να δώσει, αυτό στην έδρα των Χανίων. Θεωρώ ότι οι παίκτες μου σήμερα, παρότι δεν είχαν καλή απόδοση, προσπάθησαν στο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα όπως είναι ο Ιωνικός, και νομίζω ότι παρά το αποτέλεσμα σταθήκαμε αρκετά καλά σε ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού. Είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ανταγωνιστήκαμε πάρα πολύ με το Ιωνικό, η οποία είναι πολύ καλή ομάδα και βρήκε μεσοδιαστήματα στις μέσα μπάλες και όλα τα άλλα που μπορούσε να βρει. Και έτσι μας άφησε πίσω με αυτό το σκορ. Και με το πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο που δεν δόθηκε, θα μπορούσαμε να κάνουμε το 1-1 και θα βλέπαμε, πιστεύω, άλλο ματς στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν πτωόμαστε βέβαια, πάμε δυνατά για το τελευταίο ματς στα Χανιά. Τους ξέρουμε πώς παίζουν και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο εκεί πέρα. Όλα τα παιδιά δίνουν ό,τι μπορούν και είναι σεβαστά από όλους αυτά. Ο καθένας ό,τι μπορεί και το καλύτερο για την ομάδα.